Ο γύρος της Ιταλίας σε 12 μέρες. Μπαίνει ο Μαργεζίνης Φαντάρος. Στην Ιταλία πήγαμε να δούμε την Ιταλία. Και γι' αυτό τον ακολουθήσαμε. Πήγαμε με αφορμή κάτι φωτογραφίες που είχε να κάνει ο Γιώργος. Για διακοπές πήγαμε. Θα δούμε πόλεις που δεν έχουμε ξαναδεί, εικόνες διαφορετικές. Και αποφασίσαμε αντί για να κάτσουμε 2 μέρες να κάτσουμε 12. Κάναμε τον κύκλο της Ιταλίας, σχηματίσαμε στο χάρτη κυριολεκτικά έναν κύκλο. Πόσο ξεμέναν τα λεφτά, ξεμέναν και από καύσιμα και από φαγητό. Όταν πας να κάνεις ένα ταξίδι τέτοιο και δεν έχεις υπολογίσει πολύ καλά το budget σου, θεωρώ ότι δημιουργούνται προβλήματα πολλά. Ό,τι μπορούσαμε να ξεμείνουμε, ξεμείναμε. Περάσαμε άπειρες δυσκολίες στο ταξίδι. Δυσκολίες σε κάθε ταξίδι θα υπάρξουν. Περάσαμε μόνο δυσκολίες στο ταξίδι για την ακρίβεια. Σίγουρα θα το ξαναέκανα. Προφανώς θα το ξανακάναμε. Είδαμε πανέμορφες πόλεις, πολύ όμορφα χωριά. Αγαπημένος προορισμός νομίζω ήταν η Ρώμη. Η Ιταλική Ριβιέρα και αυτά τα ψαροχώρια της Ιταλίας. Το Βατικανό. Το σκάνι για το πράσινό της. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Anek Lines και τη Super Fast Ferries. Μας έδωσαν την ευκαιρία να κάνουμε αυτό το ταξίδι. Για την χορηγία τους, τη βοήθειά τους. Χωρίς αυτούς θα ήταν πολύ πιο δύσκολο το ταξίδι μας. Αυτό ήταν σημαντικό για να πραγματοποιηθεί, σίγουρα. Ήταν ένα όνειρο ζωής για εμάς. Στο διατάφτα θα έκανα ξανά ταξίδι με αυτά τα άτομα, περάσαμε υπέροχα. Προτείνουμε σε κάθε νέο άνθρωπο να το κάνει. Μπορεί να ταλαιπωρηθεί, αλλά οι εικόνες οι οποίες θα πάρει αξίζουν πραγματικά. Να ζεις 13 μέρες με τα ίδια άτομα. Ρίξαμε πάρα πολύ γέλιο. Ήρθαμε πολύ κοντά μεταξύ μας γιατί ήμασταν μονίμως στα όρια μας σαν άνθρωποι. Αυτό που με από το ταξίδι δεν ήταν κάποιο μέρος συγκεκριμένο. Είναι μια φιλία και πιστεύω θα ξανακάναμε. Όλοι θα θέλαμε να ξανακάνουμε ένα ίδιο ταξίδι. Ήταν τα πρόσωπα των φίλων που ήμασταν μαζί σε κάθε τοπίο που συναντούσαμε.